Βγήκε επιτέλους. Πέφτουν τίτλοι του τέλους. Και αν θύμα. Το έχετε. Ωραία. Μπράβο, ένα χειροκρότημα. Κι αν θύμας αλλάζει γειτονιά, δε χαιρετάει, δε κοιτά, δε μιλάει, με μια δάδα θα φύγει μακριά. Στο Αηδομηνικού περνάει τα στενά. Όσα κι αν πέρασε δεν τα πε πουθενά. Εφτά τραγούδια θα της πω, τόσο πολύ την αγαπώ. Αχ, σαλακούδι, σαλακούδι, δεν μπορώ. Εφτά τραγούδια θα της πω, γιατί σαν της μας το φεβιό. Αχ, σαλακούδι, σαλακούδι, σ' αγαπώ. Ψήφισα να φύγει τώρα το λουλούδι μου. Έλα, θύμου, για να πείσω, σαλακούδι μου. Μόναχα για σένα τώρα το τραγούδι μου. Σαλακούδι, φεύγει, Θεέ μου. Έχει φάει άκυρο. Τι να πω, δεν το πίστευα ποτέ μου. Μπράβο εκεί στο φαλήρο. Όχι, δε σκεφτήκανε. Τι να πρωτοπώ, άλλο πιο τραγούδι. Έπαθαν τα νεύρα μου με τη σαλακούδι. Όλο άραχτη, όλο ξαπλωμένη. Τόσους μήνες έκατσε, φτάνει πια καημένη. Μικρή μου σαλακούδι, αχ μωρέ ανθή. Φτάνει πια η ηλιοθεραπεία. Όλοι περιμέναν κάποτε να έρθει η στιγμή να φύγει σαν κυρία, σαν κυρία. Σαλακουδάκι του μπαξέ, σαλακουδάκι του μπαξέ, σαλακουδάκι του μπαξέ, δεν θα ξανάρθει μου ταξέ. Σάλα, σάλα, πάμε γυάλα, σαλακούδι μου. Άκουσε με, τραγουδάω το τραγούδι μου. Σάλα, σάλα, ούτε μπάλα, σαλακούδι μου. Δε σε έμαθα μια στάλα, βρε λουλούδι μου. Άιντε, άιντε, βρε σαλακουδάκι. Πούσουν, πούσουν, πούσουν παλτουδάκι. Οι κόκκινοι να φάνε κι αυτοί κανά φάει. Τους έχει κόψει λόρδα, αμάν μωρέ αν δει. Αχ, ανθούλα φύγε πια, να κερδίσουν τα παιδιά. Άμπολ, μπράβο! Μωρέ φίλε, εντάξει. Μπράβο, ένα χειροκρότημα. Μπράβο, Σαλκατράς. Μπράβο στα παιδιά. Τι παίρνετε. Τι κρίμα. Βρε παιδί μου, την ανθή. Δεν θέλει να φύγει ούτε από εδώ. Το βλέπεις, κόλλησε. Δεν θα φύγει. Άστο από εκεί να την έχουν πάνω από το κεφάλι μας. Εντάξει, 7 τραγούδια της είπα, θα της πω. Της τάπα. Καλά, εντάξει. Εκτός από το πρώτο που ήταν η δήλωση ουσιαστικά, είπα έξερα, θέλει άλλο ένα, αλλά πρώτα... Θέλω να πω ένα αντίο. Ένα αντίο σε αυτό το κορίτσι που μπήκε στο παιχνίδι και μας άλλαξε για πάντα τη ζωή.
μας άλλαξε τον τρόπο που βλέπαμε Survivor. Γελάσαμε, κλάψαμε, ξαναγελάσαμε πολύ. Συγκινηθήκαμε, εκνευριστήκαμε, γελάσαμε, το είπα. Το είπα και το ξαναλέω, γελάσαμε. Με αυτή τη σπιρτάδα της, με τις όμορφες γκριματσούλες της, με την έμφυτη ξυνίτητά της, συγγνώμη, γλυκύτητα, γλυκύτητα, γλυκύτητα. Ανθή, σε ευχαριστούμε. Ήσουν, είσαι και θα είσαι μια ανεκτίμητη παρουσία στο παιχνίδι. Από όλους εμάς εδώ, στο καλό μεσημεράκι, από όλο το κοινό που σε λάτρεψε, σε κράτησε και σε έδιωξε από το Survivor, ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Ανθή Σαλαγκούδη. Χρωστάω και ένα. Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα το φως μου. Θα με κοιτάς σαν χαζί και δε θα μου λυπείς, γιατί θα είσαι στην ψυχή μου σαν λαγκούδι της ερήμου και θα μ' ακολουθείς. Τα ήσυχα βραδιά η Αθήνα θα ανάβει σαν μεγάλο καράβι που εσύ το πήρες νωρίς. Μα δε θα μου λυπείς, γιατί θα είσαι στη ψυχή μου σαν λαγκούδι της ερήμου και θα μ' ακολουθείς. Παιδιά, γενέθλια σήμερα εγώ. Πολύ αυτή να την παίξετε και αύριο, να κολλήσουμε πού σου κου... Μα είναι δυνατόν, πώς γίνεται ρε παιδί μου. Πιο χαρούμενη από χωρίς σας, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Χαρούμενη, βέβαια, άνετη, κιουρία, με κάπα κεφαλαίο. Μπράβο. Και η Ανθή χαρούμενη και ο κόσμος χαρούμενος και όλοι χαρούμενοι. Μα δεν λέω ένα ωραίο νέο, ένα ωραίο. Ναι. Ντρέπομαι που βγήκα. Αυτό είναι αλήθεια. Sorry που σε κόβω. Ακόμα δεν τελείωσε το medley. Νικόλα, τι ήταν αυτό που έκανε. Τι ήταν αυτό τώρα. Αυτό ήταν πολύ, μπράβο. Παιδιά, δηλαδή να παίξει και αύριο. Αυτό που λες. Αυτό να παίξει και αύριο, αυτό που λέω που σου κου. Ωραία τα λέω. Πολύ καλό. Λοιπόν, αλλά τώρα έχω follow-up, Νικόλα. Follow-up σε τι. Ο Κονδυλάτος χαρούμενος. Άκου, Νίκο. Όταν σου είπα ότι τα παιδιά όχι μόνο δεν έχουν κάτι εναντίον σου, ίσα ίσα πεινάνε εξαιτίας σου 2 μήνες τώρα και με τις νίκες τους εποφελείσαι και από τροφή και από ασυλίες, εσύ σταμάτησες να μου μιλάς και μου είπες ότι κάνω φτηνό reality. Φτηνό. Δεν με ενδιαφέρει τι νομίζεις. Με ενδιαφέρουν οι φίλοι μου που είναι στη ζούγκλα. Ποιοι? Δεν σε πειράζουν τα παιδιά, ούτε εγώ, ούτε ο μπαμπά σου. Σε πειράζει που δεν έχεις ιδανικά και δεν αντέχεις να είσαι άχθος αρούρης. Υποκρίτρια και καιροσκόπος μέχρι το τέλος. Να το! Τι έχεις να πεις, Νικόλα? Άσε με. Ξέρεις τι έχω να πω? Τι? Χθες που είπα, αναφέραμε, τελείωσα τη συνεδρία. Να τα αποτελέσματα. Να τα είναι πίον. Είναι όλο πίον. Αυτό είναι ντροπή. Εγώ είναι ντροπή. Εγώ να έχω να πω ένα πράγμα. Έχεις να πεις και εσύ κι άλλο. Μακάρι, παιδιά, να βρούμε όλοι κάποιον να μας αγαπάει όσο πέρι την Ανθή. Μπράβο. Μακάρι. Ωραία κατάρα. Ωραία κατάρα έδωσε πριν φύγει. Α. Πραγματικά θα ήθελα να είμαι από μία μεριά όταν θα βρεθούν αυτοί. Στέλιο, θα βρεθούν αυτοί έξω. Δεν γίνεται. 5 πλατό είμαστε. Κάπου θα σκάσουν μούρι με μούρι. Από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και μόλο. Τι έλεγα. Χαρούμενοι λοιπόν. Πάμε στα... Πολύ χαρούμενοι. Πανηγυρισμοί το βράδυ αργά στα σπίτια. Δες. Κάποια βεγγαλικά. Πάντα τέτοια. Και του χρόνου να είμαστε καλά θα μας λείψει. Εμένα θα μου λείψει. Περιμένω να έρθει. Αν δεν δει τις εκπομπές. Αυτό είναι το μυστικό, να ξέρετε. Πόσο ανώτερη να είναι και η κοπέλα. Είναι πολλές εκπομπές. Τέλειο. Να έρθει να βάλει τα καλά της, να περιμηθεί, να τη ρωτήσω πάρα πολλά. Να είναι καλά η κοπέλα. Πάμε να δούμε τώρα και άλλο τι έγινε. Άλλο, βέβαια, να σου πω και κάτι τώρα. Το επεισόδιο χθες δεν με διέφερε. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινάμε με. Α. Έκανε σκηνή ο Παπαδό. Α. Χειροκροτάμε το σήμα της εκπομπής τόσο πια.
Πολύ ωραία. Έκανε σκηνή ο Παπαδόπουλος, ο Πάστρη. Στον Τριαντάφυλλο Ντάφη, βέβαια. Γιατί λέει το ψήφισε. Πάρα πολύ ωραία δικαιολογία. Γιατί έκανε πιο πολύ παρέα τελευταία με τον κόρο. Άμα στα τρελαθούμε στο τέλος έτσι. Και ο Ντάφη τον πίστεψε. Μωρό μου τα πουλάτε αυτά. Λες και είναι Πέμπτη Δημοτικού. Έκανες παρέα με τον Κωστάκη και σε ψηφίζω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά από τους κόκκινους. Μην νομίζεις, δεν έχω πάρα πολύ κουτσοπολιό να πω. Έχω να μιλήσω για τους μπλε, όμως, που εκεί είχαμε αριστουργήματα. Εκεί. Oh my God. Μίλησε η Μαργιαλένα με τον πρώην, βέβαια. Ναι, να ξεκαθαρίζουν, βέβαια, να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Τώρα που το λέμε το παιδί, αυτό το πρώην δεν είναι ωραίο. Αυτόν Σάκη δεν το λένε. Ωραίο, Σάξ. Καλό παιδί φαίνεται ο Σάξ. Πολύ το συμπάθει. Πολύ το συμπάθει. Βλάκα. Το συμπάθησα πολύ. Τέλος πάντων, τη είπε λοιπόν το παιδί ότι έχει έρθει με ειρηνικές προθέσεις και δεν θέλει να την ταράξει καθόλου γενικώς. Εγώ τον εμπιστεύω. Όμως η Μαργιαλένα που ξεκίνησε να μιλάει με το Σούξ, εκεί πέρα έδωσε λαβές για σχόλια. Στέλνουν ανησύνε. Δεν έχουν να δουν και τηλεόραση φυσικά. Τη συζητούν εκεί πέρα όλοι. Από εκεί πιάστηκε και η Ελευθερία, Αφροντίζια και Ελευθερίου και άρχισε να βάζει λόγια στην νυν. Που λένε ότι δεν είναι νυν, αλλά κάτι είχαν κάνει στο παρελθόν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι νυν. Αλλά μήπως δεν είναι νυν. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πέρα και απλώς κάποια στιγμή δεν την νοιάζει, λέει καθόλου τώρα αυτή. Δεν την νοιάζει τίποτα. Κατάλαβες. Ούτε εγώ τίποτα. Δεν πειράζει όμως. Έχω μία απορία εγώ. Ο Γιώργος Ολιβάνης θα μπει στο Survivor. Όχι, να ξέρω, δεν πρέπει να μπει τώρα στους κόκκινους κανονικά. Πρόκαλο! Την Ατζούν Μίντια να βάλει μια βαρκούλα δεν μπαίνει στα αεροπλάνα και να πάει ο Ολιβάνης στον Άι Δομήνικο. Μέχρι το καλοκαίρι θα γίνει στέλιο, μια χαρά να πάει. Τώρα, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο αγώνισμα, ήταν ένα δύσκολο αγώνισμα, παίζανε ΚΑΒ εχθές, βλέπεις. Τραυματιοφορείς παίζανε, μεταφορία. Μετά το γύρισαν και σε λίγο μπάσκετ προς το τέλος. Κέρδισε και ένα μάτς το κορίτσι μας η Ανθίσα Λαγκούδη. Ψηλά το είχε πάντα, δεν είχε σκύψει να κάνει μια δουλειά. Όλο και έβλεπε τον ουρανό. Εν πάση περιπτώσει, οι κόκκινοι κέρδισαν, πολύ χαρούμενοι. Έπαθλο επικοινωνία. Τι το ήθελαν να μου πει από την άλλη, δεν μπορούσαν να πούν συλλαβή. Κάτι λιγμούς, με λιγμούς έκλεγαν. Η Καρολίνα με ένα με τσάκισε, να ξέρει. Έκλαψε πολύ, ήταν ο μπαμπάς της που τη βιάστηκε. Και ο Κοψιδάς. Κάπως, ναι. Ο Τριαντάφυλλος, μην το συζητήσουμε, πλάνταξε. Αλλά θέλω να σταθώ κάπου αλλού. Ο Τριαντάφυλλος, το ξέρει ότι είπε στο παιδί του ότι θα πάει για δουλειά για μία ώρα. Έδωσε και. Και ξαφνικά το παιδί το είδε στο Survivor. Το λες αυτό. Μισό λεπτό. Το λες και πας στο Survivor. Τώρα αν το παιδί πάθει τραύματα αυτή, θα του λες θα πάω στο περίπτερο, θα σου λέει θα έρθει σε κανένα πεντάμινο ο μπαμπάς. Έτσι γίνονται τα τραύματα. Δεν θέλει και πολύ στέλιο, θέλει προσοχή. Ο καφετζής. Κουτσομπόλεψε. Με τον Νίκο από την άλλη. Πιάσαν ωραία κουβέντα εκεί πέρα. Σαν γειτόνισες, κατάλαβες. Για τη Μαργιαλένα και το Σάκη γίνονται όλα. Δεν το είχα υπολογίσει σε κάθε αναφορά. Ό,τι και να κάνω, κρατάς χρόνο. Μπράβο. Εντάξει, το ωραίο το κουτσομπολιό Στέλιο, το παντελονάτο που είναι και της μόδας. Έτσι κουτσομπουλεύουνε, μπράβο στα παιδιά. Αχτύπη το δίδυμο, μπράβο στα παιδιά. Πάμε συμβούλιο, η Μαριάνθη μας ενημέρωσε ότι νιώθει μπόμπα. Ό,τι νιώθει ο καθένας δεν θα πω τώρα, δεν θα παρεξηγηθώ. Η Σοφία ενημέρωσε το κοινό ότι το αγαπάει πολύ και αυτό την κράτησε. Μπράβο, πολύ ωραία. Και η Ανθή μόνο που δεν τους έβρισε, που τη ζητήσανε να κάνει έναν επίλογο. Σου λέει κάτσε ρε φίλε, το έχω κάνει 5 φορές. Κόψε τα best of και κάνε το. Άντε, φιλάκια πολλά χάρη. Τώρα ενημερώνω ότι έχουμε τελειώσει με τα σημαντικά. Θα περάσω σε ασήμαντα θέματα. Ναι, εδώ. Έχει γίνει την καραντίνα. Δεν το θυμήθηκαν αυτοί. To be continued. Γιατί μας βλέπουν και στο εξωτερικό, να ξέρουν ότι δεν τελειώσει ποτέ. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ακούσατε πως... Λένε πως παράταση παίρνουνε πάλι τα μέτρα. Το θέμα αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Είπα λιγάκι, μα πια δεν μπορώ. Μη με ρωτάς αν ξέρω τι θα γίνει. Το λένε συνέχεια, μα δεν το πιστεύω. Και μες στο 21 δεν θα βγω. Ακόμα μία φορά που τα ακούμε. Ακόμα μία φορά δεν θα βγούμε.
πια σε λίγο θα δούμε. Και μέχρι τότε κλεισμένοι θα ζούμε. Ακόμα μία φορά όπου να είναι. Ακόμα δύο εβδομάδες δεν θα είναι. Ακόμα λίγο λοιπόν καραντίνα. Κλείνουμε χρόνο παιδιά σε ένα μήνα. Ακόμα μία. Παιδιά, άκου το. Κανονικά μετά από το. Δεν πρέπει να ξανατραγουδήσω. Το καταλαβαίνω. Δεν γίνεται γιατί άλλη μετράει χρόνο. Αλλιώς θα τα κόβα. Γιατί αυτά είναι τα. Θα βγάλουμε δίσκο να συνεχίσουμε να παίζουμε άλλα προγράμματα. Στέλιο, έρχεται η ώρα σιγά-σιγά. Δηλαδή, τι ένα μήνα τώρα, πιο λίγο. 9 Μαρτίου δεν ήταν εκείνη η ωραία ημέρα. Ωραία, έχει ωραίο καιρό. Θυμάστε που μας είπαν πρέπει να κλείσουμε λιγάκι. Τίποτα, για καμιά εβδομάδα μωρέ θα είναι και τα λοιπά. Και φτάσαμε 25 Φλεβάρι το 21 και τώρα λένε εντάξει, δύο εβδομαδούλες ακόμα. Δηλαδή, okay. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το πιστεύει. Μισό λεπτό. Ναι, ναι, αρχίζω και τρελαίνω τώρα, τα παίζω. Γιατί τι έγινε, για την παράταση του lockdown κάνει έτσι ο Γιώργης. Όχι, λέει, γιατί λέει, τι λέει. Είναι ένας πεζόδρομος. Ναι. Και του λένε μπορεί να πας μόνο μέχρι επάνω. Αυτό. Και άμα θες να κατέβεις κάτω, επέλεξε άλλο δρόμο. Όπα, θέλω. Περίμενε. Εντάξει, περίμενε λίγο γιατί έχω κάνει και ένα μέντλ. Έχω πει 650 τραγούδια από την ώρα που ξεκίνησα. Μπορεί να με εξηγήσει ένας συνάδελφος με ψυχραιμία. Βρίσκομαι στον πεζόδρομο εδώ. Μπράβο, του Τρίτσι, ο Αντρίτσι. Και δείτε εδώ πέρα τη γράφει. Μόνο δρόμηση. Περιπατητική. Εξήγησε μας τώρα, δεν ξέρω. Αντώνη Τρίτσι. Δηλαδή. Για να αποφεύγει ο συνωστισμός τον έχουν μονοδρομήσει. Εντάξει. Μπράβο. Όχι, είναι λογικό. Είναι γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, γι' αυτό τρελάθηκε ο Γιώργος, το κατάλαβε. Έχει λογική, γιατί σου λέει τώρα, έρχεται ο ένας από εκεί, έρχεται ο άλλος από εδώ. Μπορεί να συναντηθούν. Το φαντάζεσαι πόσο άσχημο είναι να συναντηθούν δύο άνθρωποι στον δρόμο. Τι είναι, απαράδεκτο αρχικά. Και άμα κοιταχτούν, άμα γνωρίζονται, Στέλιο, και μιλήσουν. Τώρα μιλάμε επικίνδυνα πράγματα. Ο ιός μεταδίδεται. Άλλο που φοράμε 655 μάσκες ο καθένας, δεν έχει να λέει. Και αυτό με τη μάσκα, δόξα τω Θεώ, παιδιά. Ξέρεις τι άγχος είχα. Αν θα μπει στη ζωή μας, αν το συνηθίσουμε. Μια χαρά, το συνηθίσαμε, ευτυχώς. Ο κόσμος φοράει τη μάσκα, παιδιά, ό,τι και να γίνει. Να δες τον κολλητό μου στην Πάτρα, πήγε πλατεία. Πέταξε έξω γκιόνι, ωραιότατος, αλλά η μάσκα, μάσκα, μπράβο στο παλικάρι. Σου λέει μη τη στόμα, τα σφράγισα. Από λόκο δεν κολλάει, δεν έχει πει κάτι ο Χαρδαλιάς. Άρα, free γκιόνις forever, μια χαρά. Τι να κάνει ο κόσμος, Στέλιο. Πάντα τέτοια κάπου το τη βαρέσει. Εδώ περιμένουν πότε τους καλέσουν για εμβόλιο. Άκου τώρα, γιατί ποιο λόγο. Μήπως βρούμε κανένα γαμπρό. Μα μήπως βγει κανένα γαμπρό. Ήθελε να βγει κανένα γαμπρό. Δεν είναι, εκεί φτάσαμε πια. Η μόνη ελπίδα είναι για σχέση πια ο εμβολιασμός. Τσακιδών βγήκες πια. Αυτό είναι το γνωστό. Σε λες και σε σπρώχνει κάποιος. Τσακιδών, Νικόλα, μη στεναχωριέσαι. Είναι στενάχωρο όλα αυτά που είπες. Ποιο είναι στενάχωρο? Όλα αυτά που είπες. Όλα χαρούμενα ήταν μέχρι τώρα. Τι χαρούμενα, μωρέ. Έλα, εν πάση περιπτώσει. Α, θα τα πούμε τώρα τα νέα, μα. Πες εσύ. Άρχισαν οι ετοιμασίες για το Gin Team. Κοίτα. Κοίτα εδώ. Gin Team, μωρέ. Gin Team. Έχω πολλά να πω, αλλά Νικόλα δεν προλαβαίνω. Γιατί, παιδί μου? Φεύγω για το εμβολιαστικό κέντρο. Ναι, φεύγω, δεν με κάλεσαν ακόμα, αλλά εγώ θα πάω. Α, καραούλι. Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο εκεί. Θα βάλω και τα καλά μου, οπότε δεν ξέρεις. Εντάξει, μήπως βρούμε και κανένα γαμπρό. Α. Μήπως βρούμε και κανένα γαμπρό. Μήπως βρούμε και κανένα γαμπρό. Έπαθε βίντεο. Έπαθε βίντεο. Μήπως βρούμε και κανένα γαμπρό. Πάω για εμβόλιο, Νικόλα. Πάει για εμβόλιο, Νικόλα, είπε. Δεν το πιστεύω. Αυτή πιστεύει ότι είμαστε κανονική γειτονιά και μου μιλάει. Ωραία. Τελικά. Α, αυτή η κυρία που είδαμε πριν. Όχι, η Ζενεβιέβ. Η προηγούμενη κυρία είναι η Βάνια του μέλλοντος. Τώρα για το GNTM δεν ξέρω. Μακάρι, wanna be on top. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μπράβο στους κριτές. Ετοιμάζονται, φαντάζομαι, και οι coaches. Θα είναι σε μια κατάσταση προετοιμασίας. Όχι και τόσο να πεις. Μπράβο στον Καράβας που το φυσάει τον μπαλάκι. Ωραία. Μα γίνεται το φυσάει. Αυτό το βλέπουμε, αυτό που είδαμε. Εντάξει, με το καλό να αρχίσουν και τα μοντέλα, γιατί δεν έχουμε και αρκετά reality πια, Στέλιο. Και τώρα που είπα reality, συγγνώμη, δεν γίνεται. Είναι μεγάλη χαρά. Δεν μπορώ, άμα δεν κλείσω αυτό το αφιερωμένο πια stand-up, την Ανθή Σαλαγκούθη. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, Θεέ μου που ξημέρωσε. Κάνω πάρτι εδώ και τώρα, η Ανθή μας έφυγε. Και σαν θέα της μιλάω,
και στο σκάι τραγουδάω. Όχι σου να μην τη βάλουνε ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Όχι σου να μην μας πάρουνε ποτέ, ποτέ τη χαρά. Όχι σου η σαλακούδη μας, ποσέ, ποσέ φιλιά κι αυτό. Αν τι μου μην ξαναπάς εκεί, ποτέ, 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 ποτέ. Φιλιά στο καλό. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο.